Κύριε Υπουργέ, στις 10 αυτούνου του Γενάρη βγάλατε μια εγκύκλιο, μια αντιεπιστημονική, μια επικίνδυνη εν τέλει εγκύκλιο, για την οποία βεβαίως αντιδρούν και πολύ δικαιολογημένα οι φοιτητές και οι πανεπιστημιακοί. Μια εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία βάζεται στο ζύγι, μπαίνουν στο ζύγι από τη μια οι σπουδές και από την άλλη η υγεία των φοιτητών και των καθηγητών. Γιατί, ξέρετε, όταν σε μια περίοδο έξαρσης της πανδημίας, σαν και αυτήν που ζούμε τώρα, ορίζεται ως Υπουργείο ότι όλες οι χειμερινές εξετάσεις, όλη η χειμερινή εξεταστική στα πανεπιστήμια θα γίνει μόνο με φυσική παρουσία και χωρίς ουσιαστικά απολύτως κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας, όπως λειτουργούσαν πριν έτσι και τώρα τα πανεπιστήμια, τότε στην πράξη τι κάνετε, βάζετε στους φοιτητές το δίλημα να διαλέξουν ή τις σπουδές τους ή την υγεία τους. Ήδη, όπως όλοι γνωρίζουν και σύμφωνα βέβαια με τις καθημερινές επίσημες ανακοινώσεις των κρουσμάτων, αυτό το πανδημικό κύμα που ζούμε τώρα αφορά και εκδηλώνεται κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Όταν λοιπόν εσείς ως Υπουργείο, ως κυβέρνηση στηρίζεστε μονάχα στο εμβόλιο χωρίς κανένα άλλο υγειονομικό μέτρο επί της ουσίας, τότε το αποτέλεσμα ασφαλώς είναι να μετατρέπονται και τα πανεπιστήμια σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού, με εκατοντάδες ασθενείς με COVID, με ασυμπτωματικούς και όχι μόνο, με στενές επαφές κρουσμάτων, με υποδιερεύνηση περιπτώσεις πιθανών κρουσμάτων και όλοι αυτοί, να υποχρεώνονται με την κυβερνητική εγκύκλιό σας να προσέρχονται στις εξετάσεις στα αμφιθέατρα μαζί και με τις ευπαθείς ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν συνιστά και δεν αποτελεί ασφαλώς κανένα περιβάλλον υγειονομικής ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε, ρωτάμε την κυβέρνησή σας φυσικά, να μην αποκλειστεί κανένας φοιτητής από την εξεταστική, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και όλες τις μεθόδους εξέτασης, τη διαζώσεις ασφαλώς, αλλά με όλη εκείνη την απαραίτητη αρέωση των τμήματων, την εξαποστάσεως εξέταση, γιατί την αποκλείεται αυτήν, ή ακόμα και με εργασίες οι οποίες θα μπορούν να κατατεθούν από τους ίδιους τους φοιτητές και, εν πάση περιπτώσει, με την ειδική εκείνη μέρημνα που χρειάζεται για όσους νοσούν και για όσους ανήκουν φυσικά στις ευπαθείς ομάδες. Εννοείται ότι θα πρέπει να επιταχθούν και να βρεθούν, δεν είναι δύσκολο, το γνωρίζετε, και εκείνοι οι κατάλληλοι χώροι για να χρησιμοποιηθούν για την εξεταστική, να ανακληθεί και εκείνη η παλιότερη απόφασή σας από το Νοέμβρη ακόμα, στις 16 Νοέμβρη, που ακύρωνε τις διδακτικές ώρες της τηλεματικής εκπαίδευσης. Και βεβαίως όλα εκείνα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε εδώ και 2 χρόνια και που αφορούν όλη την εκπαίδευση και όχι μόνο, για τα μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ, για την απαραίτητη χνηλάτιση, για τη χορήγηση δωρεάν μασκών υψηλής προστασίας στην εκπαίδευση, να αυξηθούν εκείνα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αν δείτε με ποιο τρόπο μεταφέρονται καθημερινά, πάνε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στις σχολές τους, θα καταλάβετε. Και βεβαίως να δοθεί και ένα έκτακτο κονδύλι χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν και εκείνες οι απαραίτητες μαζικές και μόνιμες προσλήψεις καθαριστριών για να αυξηθεί το προσωπικό καθαριότητας και για να υπάρχει εκείνη η καθαριότητα που χρειάζεται σήμερα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Συρίγο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο για την ερώτησή του. Να διευκρινίσω μερικά πράγματα που είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε πώς γίνεται η διαδικασία στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια, στην αρχή κάθε εξαμήνου, ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει το μάθημα και επίσης ανακοινώνεται και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εξέταση. Εάν ένας καθηγητής επιλέξει εξ αρχής να εξετάσει μέσω εργασιών ή με άλλο τρόπο, είναι κάτι που επαφίεται μόνο σε αυτόν. Επομένως, εάν κάποιος καθηγητής έχει επιλέξει ως εξέταση τις εργασίες ή άλλες μορφές, σας λέω κοινές εργασίες, ατομικές εργασίες, παρουσιάσεις, οτιδήποτε,
Αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται από τον νόμο και γίνεται. Άρα δεν το απαγορεύουμε. Όταν όμως ερχόμαστε στη διαδικασία των εξετάσεων, εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε πρωτίστως την αξιοπιστία του συστήματος. Το λέω αυτό διότι εξ ανάγκης, λόγω κορονοϊού, το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα προχωρήσαμε στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, προχωρήσαμε, επαναλαμβάνω, εξ ανάγκης στη συμμετοχή εξ αποστάσεως, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε 100% το αδιάβλητο των εξετάσεων, αλλά έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Ή τα παιδιά, οι φοιτητές, δεν θα έδιναν εξετάσεις, ή εάν έδιναν εξετάσεις έπρεπε να δώσουν υποχρεωτικός εξ αποστάσεως. Αυτές οι συνθήκες ήταν όταν δεν ξέραμε τι ήταν αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Θυμίζω ότι στην αρχή αυτής της ιστορίας, κύριε Δελή, δεν ξέραμε καν τον τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν ο κορονοϊός. Φορούσαμε όλοι γάντια, δεν φορούσε κανένας μάσκες. Δεν ξέραμε ότι μεταδίδεται από τον αέρα. Δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχαν τεστ, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που γνωρίζουμε πώς μεταδίδεται, έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τα νέα κρούσματα και έχουμε μπροστά μας μία μορφή του κορονοϊού, η οποία από όσα έχουμε δει ως τώρα δείχνει να είναι σχετικά πιο ήπια με το παρελθόν. Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία τα οποία ορίζουν την απόφασή μας. Έρχομαι τώρα στα ειδικότερα στοιχεία. Α, και κάτι ακόμη ως γενικό στοιχείο. Ο αριθμός των εμβολιασμένων. Ο αριθμός των εμβολιασμένων μεταξύ των φοιτητών κινείται σε ποσοστά άνω του 85% και ο αριθμός εκείνων που έχουν νοσήσει χωρίς ποτέ να έχουν εμβολιαστεί κινείται σε ποσοστά 6%, δηλαδή αθριζόμενα και τα δύο φτάνουμε στο 91%. Θα διακόψω όμως εδώ, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω στη συνέχεια με τη δευτερολογία μου μετά από αυτά που θα πει και ο κύριος Δελής. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, θα εμπλακώ και εγώ σε μια συζήτηση υγειονομικού χαρακτήρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικό. Μιλήσατε για την αξιοπιστία του συστήματος, μιλήσατε για τον τρόπο των εξετάσεων και τον τρόπο που διεξαγωγής του μαθήματος που ορίζονται από την αρχή. Μονάχα που ξεχάσατε να πείτε, γιατί δεν το είπατε, ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχουν ομαλές συνθήκες. Στις έκτακτες συνθήκες, γιατί έκτακτες συνθήκες, έκτακτη συνθήκη είναι η πανδημία, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν και άλλαξαν, όπως άλλωστε το γνωρίζετε. Τώρα επιχειρείται μια επίπλαστη επαναφορά στην προηγούμενη κανονικότητα, ουσιαστικά με μόνο άλλο θύσας, το εμβόλιο και το ποσοστό, το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού που υπάρχει στα πανεπιστήμια. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη μετάδοση. Δεν εμποδίζει ούτε καν την νόσηση. Συνεπώς, εκείνες οι έκτακτες υγειονομικές και επικίνδυνες συνθήκες εξακολουθούν να ισχύουν. Δεν μπορεί λοιπόν να κρυβόμαστε μονάχα πίσω από το εμβόλιο και να διαφορούμε για όλες τις άλλες περιπτώσεις και για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια υγειονομικής ασφάλειας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Και μιλάω για τα πιο βασικά. Για τη μάσκα, για τις αποστάσεις. Κυρίως αυτό είναι το κυριότερο και όλα αυτά δεν ικανοποιούνται. Έρχεστε τώρα εσείς και με μία σας εγκύκλιο, παλιότερη εγκύκλιο, το Νοέμβρη ήταν αυτή η εγκύκλιος όπως σας είπα, ουσιαστικά απειλείτε τους φοιτητές εκείνους οι οποίοι, όχι με δική τους ευθύνη, ο καθηγητής επέλεξε το μάθημα να γίνει τηλεματικά, ο καθηγητής επέλεξε το μάθημα να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λέτε ότι για όλους αυτούς δεν θα μετρήσει, δεν θα μπορέσουν να εξεταστούν ούτε να περαστούν οι βαθμολογίες τους στα συγκεκριμένα μαθήματα επειδή η διδασκαλία τους ήταν εξ αποστάσεως. Αυτή την εγκύκλειό σας έχει ημερομηνία στις 16 Νοεμβρίου. Ας πάμε τώρα στη σημερινή, σε αυτούς τους φοιτητές. Ναι, αναφέρομαι στην εγκύκλειό σας του Νοέμβρη.
Ναι, για τη διδασκαλία και λέτε ότι για αυτούς τους φοιτητές δεν θα ληφθεί υπόψη ουσιαστικά αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος χωρίς να το έχουν αποφασίσει αυτοί. Ήταν με απόφαση του καθηγητή τους. Λοιπόν, αυτούς θα τους αποκλείσετε από την εξεταστική. Δεν θα περαστούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων τους. Δεν θα αναγνωριστεί αυτή η διδακτική διαδικασία. Πάμε τώρα σε αυτούς που νοσούν ή πρόκειται να νοσήσουν, γιατί η εξεταστική έχει ήδη ξεκινήσει. Πέραν το ότι θα κάνουν το τεστ με δική τους ευθύνη και δικά τους βεβαίως έξοδα, θα εξαρτάται από τον καθηγητή ή από το πανεπιστήμιο, το κάθε ίδρυμα, να αποφασίσει από την καλή πρόθεση και των δύο για το αν θα μπορέσουν να εξεταστούν σε μια διαφορετική ημερομηνία. Και αν τα πανεπιστήμια αποφασίσουν να μην εξεταστούν, τι θα γίνει, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Και τα παιδιά αυτά και οι φοιτητές αυτοί είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Τέλος, σας είπαμε, και νομίζω το ξέρουν πια όλοι, ότι τα πανεπιστήμια είναι, και είναι χαρακτηριστικό αυτό κύριε Υπουργέ, ίσως είναι ο χώρος της εκπαίδευσης, αυτό είναι σίγουρο βέβαια, ότι είναι ο χώρος με την μικρότερη επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για το ποσοστό εμβολιασμού, μιλάω για την επιδημιολογική επιτήρηση. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθούμε να σας πούμε εμείς και με αυτήν την ερώτηση, καλώντας σας ως Υπουργείο να αναλάβετε την ευθύνη σας, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση όλη αυτή την έκτακτη συνθήκη που υπάρχει με την πανδημία να την πληρώσουν οι φοιτητές. Οι φοιτητές είτε διδάχθηκαν διαζώσεις στα μαθήματά τους, είτε τα διδάχθηκαν με άλλο τρόπο, τηλεματικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η διαδικασία και να πάρουν μέρος στη χειμερινή εξεταστική, τηρώντας βεβαίως όλα εκείνα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προστασίας που σας ανέφερα και για τα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι και από εσάς. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγιο και τη δευτερολογία σας. Συνεχίζοντας από εκεί που το είχα αφήσει, η εξέλιξη ποσοστιαίας συμμετοχής της ηλικιακής ομάδας 18 έως 23 ετών στα νέα κρούσματα είναι της τάξεως του 5,5% αυτή τη στιγμή. Είναι στα 100 κρούσματα, δηλαδή 6 κρούσματα είναι σε αυτή την ηλικία. Επίσης, λόγω ηλικίας και λόγω του περίεργου τρόπου που δρά ο κορονοϊός, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος διασωληνώσεως και ευτυχώς θανάτων, διασωληνώσεως είναι εξαιρετικά μικρός και θανάτων μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες που κοίταξα τα στοιχεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι έχουμε εξετάσεις τις οποίες οι φοιτητές, τα περισσότερα πανεπιστήμια σήμερα ξεκίνησαν την εξεταστική περίοδο, θα μπουν μέσα στις αίθουσες maximum 8 δίωρα, 8 μαθήματα θα δώσουν τις επόμενες 5 εβδομάδες. Στα 8 δίωρα θα βρίσκονται σε αίθουσες οι οποίες εκ των πραγμάτων έχουν αποστάσεις ο ένας φοιτητής από τον άλλον. Για ποιο λόγο έχουν αποστάσεις? Για λόγους αδιάβλητου των εξετάσεων. Όταν έχουμε εξετάσεις, εκ των πραγμάτων υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών για να μην αντιγράφει ένας από τον άλλον. Επομένως, 8 δίωρα αντί για καθημερινή παρουσία, με αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών, χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους και με μάσκες. Αντικειμενικά, η πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα είναι μηδενική. Έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε ως προς τη διδακτική περίοδο. Αυτό που έγραψα στην εγκύκλιο, δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος, ο οποίος ορίζει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Δεν μπορείς να πας χωρίς 13 εβδομάδες διδασκαλίας να κάνεις εξετάσεις. Είναι το μίνιμουμ που είναι ευρωπαϊκά αποδεκτό για να μπορείς να θεωρήσεις ότι έχεις διδαχθεί επαρκώς ένα μάθημα για να περάσεις στη διαδικασία των εξετάσεων. Επομένως, εκείνο που είπαμε για τη διαδικασία της διδασκαλίας είναι 13 εβδομάδες διαζώσεις. Γιατί διαζώσεις? Διότι, όπως όλοι συμφωνούμε και όπως απέδειξε η πρακτική μέχρι τώρα, όλους αυτούς τους μήνες, η διαζώσεις διδασκαλία είναι η καλύτερη, σε αυτό συμφωνούμε όλοι,
Και η πρακτική απέδειξε ότι δεν δημιουργήθηκε πουθενά πρόβλημα όλο το προηγούμενο εξάμηνο στο οποίο λειτουργήσαν τα πανεπιστήμια. Πρακτικά. Ούτε έχουμε κανένα αίτημα που ήρθε στο Υπουργείο. Σήμερα αρχίσαν όλα τα πανεπιστήμια, αν δεν κάνω λάθος, την εξεταστική περίοδο. Κάποια τα είχαν ξεκινήσει πιο πριν. 2 λεπτά, κύριε, ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Κάποια τα είχαν ξεκινήσει πιο πριν. Σήμερα ξεκινάνε όλα τα πανεπιστήμια. Πουθενά δεν έχουμε αίτημα που να λέει ότι δεν συμπληρώσαμε 13 εβδομάδες, παρακαλούμε δώστε μας παράταση. Σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω του χιονιά τις τελευταίες ημέρες, δόθηκε παράταση από τα ίδια τα πανεπιστήμια για 2-3 ημέρες, ως προς το να πάνε παραπέρα τη διαδικασία. Τώρα, ένα ακόμη σημείο. Λέτε ότι τα πανεπιστήμια είναι πλημελώς προστατευμένα έναντι του κορονοϊού. Σε όλα τα πανεπιστήμια δόθηκε και το προηγούμενο εξάμηνο και αυτό το εξάμηνο ειδικό χρηματικό ποσόν για να μπορέσουν να προσλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εξετάζουν τα εμβόλια, εξετάζουν τους εμβολιασμούς των φοιτητών μέσω των ειδικών εφαρμογών οι οποίες υπάρχουν επί του θέματος. Τελευταίο σημείο. Αντικειμενικό πρόβλημα. Τι γίνεται αν κάποιος νοσήσει στην περίοδο του κορονοϊού, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να πάνε να δώσουν εξετάσεις χωρίς πρόβλημα. Εάν κάποιος νοσήσει, να μην μπει στη σκέψη να πει «ας το κρύψω και ας πάω να δώσω εξετάσεις τώρα για να μην χάσω την εξεταστική». Γι' αυτό το λόγο κάνουμε χρήση της εφαρμογής EduPass. Σε αυτή την εφαρμογή φαίνεται εάν κάποιος είναι πράσινος, δηλαδή μπορεί να μπει στην αίθουσα, ή κόκκινος. Κόκκινος μπορεί να είναι για πολλούς λόγους. Μπορεί, παραδείγματι, να έχει νοσήσει ή να είναι σε περίοδο καραντίνας. Για οποιοδήποτε λόγο. Αυτός ο οποίος εμφανίζεται στο σύστημα ως κόκκινος, μπορεί, και δεν έχει σχέση με το κουκουέ αυτό, αυτός που εμφανίζεται ως κόκκινος στο σύστημα, μπορεί να ζητήσει σε συνεννόηση με τη γραμματεία από τον καθηγητή να πάει να δώσει εξετάσεις μετά το τέλος της εξεταστικής με όποιο τρόπο ο καθηγητής κρίνει πλέον πρόσφορο. Που θα διασφαλίζει πάντοτε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τώρα, υπάρχει ένας αριθμός γύρω στο 7-8% των φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν άμκα, δεν έχουν αφημί, δεν έχουν πρόσβαση, είναι κυρίως ξένοι φοιτητές ως επί το πλείστον, δηλαδή μη Έλληνες πολίτες. Σε αυτούς δίνουμε τη δυνατότητα να πάνε και να δώσουν εξετάσεις παρουσιάζοντας αποδεικτικό ότι νόσησαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή ήταν θετικοί, όχι απαραίτητος ότι είχαν συμπτώματα, αλλά εκ των πραγμάτων ήταν σε καραντίνα. Με αυτόν τον τρόπο διασώζουμε όλη τη διαδικασία και για αυτούς που νοσήσανε και για τους άλλους και για να μην κολλήσουν και θεωρώ ότι τα προβλήματα θα είναι μηδενικά όπως έχει αποδείξει η πράξη όλους τους προηγούμενους μήνες. Κλείνοντας, να πω το εξής. Ο κόσμος των πανεπιστημίων έδειξε εξαιρετικά μεγάλη υπευθυνότητα σε σύγκριση με όλη την υπόλοιπη κοινωνία έναντι του εμβολιασμού και έναντι του κορονοϊού. Και αυτό επιβραβεύεται από τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Είναι εξαιρετικά χαμηλός, έχουμε τα καλύτερα ποσοστά από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα και κοινωνική ομάδα. Ένα μεγάλο μπράβο στους φοιτητές, οι οποίοι έσπευσαν να εμβολιαστούν πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη κοινωνία, στα μέλη ΔΕΠ, τα οποία κατέχουν το ρεκόρ αυτή τη στιγμή σε αριθμό εμβολιασμών στην υπόλοιπη κοινωνία, και στους διοικητικούς υπαλλήλους που αμέσως μετά τα μέλη ΔΕΠ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Σας ευχαριστώ πολύ.